Για τη λεμονοπαραγωγό πόλη της Λαπίθου πραγματοποίησε το προσφυγικό σωματείο «Η Λάπιθος». Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να θυμηθούν οι παλιοί αλλά και να μάθουν οι νέοι για τον πράσινο χρυσό, όπως τον αποκαλούν της κατεχόμενης πόλης. Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας Κωνστακαδή, χαιρετισμό του οποίου απίφθινε εκ μέρους του ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και πρώην Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Λουκά. Μετουσιώνοντας σε πράξη τη θέση μας ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αύξηση του γεωργικού εισοδήματος είναι η παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων και η βελτίωση της θέσης του παραγωγού στην αλυσίδα εμβολιασμού γεωργικών προϊόντων, έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις. Απόψε απολαμβάνουμε αυτή την όμορφη εκδήλωση που μας συνδέει με ένα άμενο τόπο μας, τον ενίζον μας και τον ιστορικό μας πολιτισμό. Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκε ταινία σχετικά με τη λεμονοκαλλιέργεια στη Λάπιθο, ενώ έγινε απονομή πλακετών σε όσους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σύνδεσμο ΣΕΛΕΚ και σε όσους ασχολούνται με την εσπεριδοκαλλιέργεια στην προσφυγιά, ενώ έγινε και απονομή τιμητικών διπλωμάτων του μαθητικού διαγωνισμού ζωγραφικής και ποίησης που προκηρύχθηκε από το προσφυγικό σωματείο «Η Λάπιθος» σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας με θέμα τη λεμονανθούσα Λάπιθο. Αν και έχουν περάσει 47 χρόνια στην προσφυγιά, δεν θα επιτρέψουμε με το πέρασμα του χρόνου να ξεφορτιάσουν και χαθούν οι μνήμες. Γι' αυτό η σημερινή μας εκδήλωση μοιάζει σαν ένα ονειρεμένο ταξίδι μιας γλυκιάς νοσταλγίας μέσα από τις θύμισες του παρελθόντος. Ο χορηγός της εκδήλωσης ήταν ο ΠΑΠ Κύπρου.